Ζαβολούλο 7,5 και ο κύριος 6. Κεφάλαιο 2, ενότητα 11. Ο θερμοδυναμικά αξιώματα 8, που εντωμεταξύ μετά από εξαντλητική μελέτη διαπίστωσε ότι το ένα το αξίωμα δεν ήταν και τόσο αξίωμα, αλλά μια προφανής και αυταπόδεικτη πρόταση, οπότε και το κατάργησε, έσπασε τη μονοτονία της αφήγησης. Μήπως πρέπει κάπου εδώ να μπει μια τελεία? Ακούσαμε πάρα πολλά και έχω να κάνω ερωτήσεις στον 7,5. Βέβαια, βέβαια, έχει δίκιο το μεάρχης του Ιδρύματος Αέρας Κοπανιστός, συμπλήρωσε ο ασχετικός. Πρέπει ο μικρός να μας φωτίσει μερικά σκοτεινά σημεία για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Ομολογώ ότι έχω αρχίσει και εγώ να μπερδεύομαι. Ενώ αυτά που μας λες εσύ κάθε φορά εδώ μέσα είναι πλήρως φωτισμένα και καθόλου μπερδεμένα. Ωστόσο, έκανε μια παύση ο Μαρέγκλιν, που εντωμεταξύ είχε πεταχτεί από τη θέση του και στράφηκε στον 7,5. Πριν συνεχίσεις, εξήγησέ μας τι είναι αυτό το παραμύθι ο ΟΗΕ και τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο Ιξ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι παλικάρι για να τα βάζει με το βασιλιά. Όλοι συμφώνησαν με τον Μαρέγκλιν. Ο 7,5 έβλεπε μπροστά του τη συσσωρευμένη για αιώνες σοφία και εξουσία του κάθε κόσμου να κρέμεται από τα χείλη του. Αφού πήρε το ύφος του, πολύ σπουδαίο, που με απλά λόγια επιβεβαιώνει την αξιοσύνη του σε εξίσου σπουδαίους, συνέχισε. Ο ΙΕ είναι τα αρχικά της ομάδας ισορροπιστών επιφανείας, μιας κλειστής οργάνωσης που έχει 24 ισόβια μέλη, τους ισορροπιστές. Είναι οι μόνοι στον πάνω κόσμο που μαζί με τους βοηθούς τους μπορούν να κινούνται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς στα τέσσερα βασίλεια: την Τρεμουλία, το Σοχαδιαστάν, την Ιδονία, τη Θλιψία, στη λιγοκρατία των διαθέσεων, πιο γνωστή σαν κοινοβουλία, που δεν είναι βασίλειο, και στα άλλα μικρότερα κρατήδια. Κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη να προστατεύει την τιμή και την ακεραιότητα των ισορροπιστών. Δεν ελέγχονται και δεν δίνουν λόγο σε κανένα, παρά μονάχα στη μεγάλη σύναξη των ισορροπιστών που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Στους ισορροπιστές Α, Β και Γ τάξης. Στους Α τάξης ανήκουν ο κύριος X και ο κύριος O, που είναι και οι ανώτεροι από όλους. Αυτούς, όποιο προσανατολισμό και να τους δώσεις, ανάποδα ή στο πλάι, δεν αλλάζουν. Στη Β τάξη ανήκουν οι κύριοι Ήτα, Θου, Γιώτα και Ξου. Αυτοί αλλάζουν αν γύρουν στο πλάι. Αν γυρίσουν ανάποδα, δεν αλλάζουν. Οι κύριοι Z και Νι είναι δίδυμοι. Ούτε αυτοί αλλάζουν αν γυρίσουν ανάποδα, ενώ στο πλάι ο ένας παίρνει τη θέση του άλλου. Οι υπόλοιποι 16 είναι γάμα τάξης, κατώτεροι. Όλοι τους είναι άτομα εντελώς άδεια από προσωπικές επιθυμίες, στόχους, φιλοδοξίες και επιδιώξεις, γι' αυτό και μπορούν να μπουν στο βάθος των πραγμάτων. Αποτελούν την αποθήκη της ιστορίας, της σοφίας και της μαγείας του πάνω κόσμου. Σαν αποστολή έχουν να προστατεύουν την ειρήνη και την ευημερία των ανθρώπων, να τους βοηθούν στα μικρά και τα μεγάλα τους προβλήματα. Στις διενέξεις και τις διαφορές των κρατών δεν παίρνουν θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Λειτουργούν πάντα και αυστηρά σαν ενδιάμεσα διαπραγματευτές, με στόχο να λύνουν τις διαφορές και να ομαλοποιούν οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση. Είναι δαιμονικοί και ας μην τους φαίνεται. Έχουν τη μοναδική ικανότητα να κάνουν το λίγο πολύ, το μικρό μεγάλο, το κατώτερο ανώτερο, το τίποτα κάτι. Ο Ιξ και όσους από αυτούς γνώρισα από κοντά και γνώρισα πολλούς, με εντυπωσίασαν. Είπες ομάδα ισορροπιστών επιφανείας. Το ομάδα το καταλαβαίνω, το επιφανείας όμως από πού και σπου. Υπέρτατε, γνωρίζουν ότι δεν είναι μονάχοι και ότι στο βάθος κάτω από τα πόδια τους υπάρχει μια μεγάλη κουφάλα και μέσα τη ζούμε εμείς.
ξέρουν για μας και μας θεωρούν και κουφάλες. Ξέρουν περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς για αυτούς. Και από πού τα έχουν μάθει εφτάνηση? Από λιγοστές σκόρπιες συσσωρευμένες μαρτυρίες και από τη λαϊκή παράδοση. Αλλά τα περισσότερα τα επινόησαν και το έκαναν γιατί τους ήταν βολικό. Ο Μαρέγκλιν κούνησε το κεφάλι του και κοίταξε τα μέλη του επιτροπάτου. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ώστε εμείς που έχουμε όλα τα πλευρά μας άθικτα και δεν τα δανείζουμε από εδώ και από εκεί για αποτυχημένα γενετικά πειράματα. Εμείς τα ουδέτερα, τα ζαβολικά, τα απαθή, τα ανορθολογικά, εκτός βέβαια θλιβερών εξαιρέσεων, τα αλέγκρα, τα διαχρονικά. Άρα παντελώς άφοβα είμαστε οι κουφάλες. Κατάλαβα γιατί δεν μπορούμε αιώνες τώρα να δούμε άσπρη μέρα. Γιατί αυτό το γκρουπούσκουλο των τζογλαναράδων, οι ισορροπιστές, αχτιφάρει με μεγάλη μαεστρία τον πάνω κόσμο. Κατά πώς μας λέει το νιάνια. «Μάλιστα, μάλιστα», είπε ο Παζάπο και το είπε δυνατά για να σταματήσει το μονόλογο του Μαρέγκλιν που είχε πάρει φόρα. «Μία ή δύο ένα, γράφε, κουνιστή τρύπα, αρρωστημένα κλιν κλάν που εξαφανίζονται, νοσηροί αλέγκροι χοντροματσωμένες πυροστιές, γάστρες, απένταρες μεραρχίες, ζαρζαβατικά σε κρίση, κολοκύθια βυζά, ο Ιξ και οι συφορίτες». Υπέρτατε, αν μου επιτρέπετε, τα βυζά ήταν κατσικίσα και αντικαταστάθηκαν με μπαρόκ κολοκύθια που τελικά καταργήθηκαν. Μια ή δύο ένα, δεν επιτρέπω στην καλή κατάρρωσύνη σου να μου κάνει υποδείξεις σε θέματα χλωρίδας και πανίδας. Γράφε ό,τι σου λέω και μη με διακόπτεις. Τέσσερα βασίλεια, στο ένα από αυτά βασίλευε ένας ανεκδίγητος και κυβερνούσε μια καμαρίλα ψοφοδεών. Μια παράξενη λιγοκρατία διαθέσεων γνωστή και σαν κοινοβουλία και πέντε μικρότερα κράτη. 24 αετονίχηδες, ισορροπιστές που σουλατσάρουν από εδώ και από εκεί στον πάνω κόσμο και λύνουν και δένουν. Ψιλοκολώνει ο 800αρχος δεν κολώνει. Σκιαξότρομος νυν και αΐ. Ορφανός με μανούλα και πατερούλη. Άλλο και τούτο, κάποιος ηλίθιος τα μπέρδεψε στο δεξιαξίο. Τέλος πάντων, ανώτερος βηματισμός. Τα πλακάκια του φεμινιστογλύφτη. Κουτσομπολιά στα υπουργεία. Κεριά και λιβάνια. Χασούρα με στυλ. Ματαλάκια στο σύρμα. Κάλιο γαϊδουρογύρευε. 24μελή συμμορία ισορροπημένο. Τι ισορροπημένη είναι τέλος πάντων αυτή που ένας γέρνει ανάποδα και ο άλλος μπατάρει στο πλάι, δεν το καλοκατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, γράψτε το κι αυτό. Μιλητές ζαριές, τρισάθλια τέλεια, αλέγκρες και διαχρονικές κουφάλες από κάτω, δηλαδή η αφεντιά μας. Αυτά. Λοιπόν μικρέ, πού είχαμε μείνει, μετά τι έγινε?